Τώρα μαζί μας είναι από το κίνημα Για Σεμίν ο κύριος Σενέρ Λεβέν, με τον οποίο και να ξεκαθαρίσουμε στους τηλεθεατές ότι θα δώσουμε περισσότερο χρόνο λόγω μετάφρασης, κάποια λεφτά περισσότερα. Για να μας βοηθήσει στη μετάφραση είναι ο κύριος Ιάκωβος Τσανκάρης από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Καλώς ήρθατε. Γιατί κάποιος να ψηφίσει το κίνημα Για Σεμίν? Ναι, τεν Για Σεμίν χαρακετίνε ο Ιβερλσίν. Πεν μπούγινε κατάρ, Κύπριστα çözüm ve barış için birçok şey yaptım. Μέχρι σήμερα έκανα πολλά για την λύση και την ειρήνη στην Κύπρο. Bir gazete çıkardım. Εξέδωσα μια εφημερίδα. Bu gazetede her gün yazı yazdım. Κάθε μέρα γράφω άρθρα σε αυτήν την εφημερίδα, άρθρο γράφω. Güneydeki Politis gazetesinde de her gün yazılar yazdım. Άρθρο γράφω καθημερινά και στην εφημερίδα Politis στον Νότο. Bana denktaş saldırdı. Komutanlık saldırdı, faşistler saldırdı. Mu epidesik yon dektaş, istratotiki diğisi, i faşistes. Bombaladılar, kurşunladılar, linç etmeye geldiler. Mu evaran bombes, pirovolisan, ήρθαν να με linçarun. Bütün bunları niçin yaptım? Γιατί τα έκανα όλα αυτά? Kıbrıs'ın işgalden kurtularak yeniden birleşmesi ve tam bağımsız yeniden bir ülke olması için. Γιατί την απαλλαγή της Κύπρου από την κατοχή και την επανένωση της ως μια ανεξάρτητη χώρα. İşte şimdi aday olmakla bu mücadeleyi daha ileriye taşımak istiyorum. Uluslararası arenaya taşımak istiyorum. Με την υποβρύνηση υποψηφιότητας μου θέλω να μεταφέρω αυτόν τον αγώνα και στην διεθνή σκηνή. Στην αρχή προσπάθησε να κάνει κάποια συνεργασία και συγκεκριμένα με το κίνημα των οικολόγων. Γιατί να βαγίσαν τότε? Başlangıçta bir işbirliği yapmaya çalıştınız ekologlarla. Evet. Neden olmadı bu şey, bu işbirliği? Şimdi bu kısacık vaktimizde aslında bütün bunları konuşmak gerekmez. Çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıyayız şu anda. Benimle temas etmek isteyen bütün partilerle ben görüşürüm, diyalog kurarım. Diyalogdan kaçmam. Güneyde benimle diyalog kurmak isteyen bütün partilerle ben diyalog kurdum, görüştüm. Sonuçta hepimiz Kıbrıslıyız. Θεωρώ ότι εντάξει, υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα να ελεγχθούν. Εγώ με όποιον θέλει να συζητήσει μαζί μου συζητώ. Με όλα τα κόμματα στον Νότο μπορώ να συζητώ και συζητώ. Έχω διάλογο. Στο κάτω-κάτω είμαστε όλοι Κύπροι. Υπήρξαν έντονες διαφωνίες γι' αυτό και έγινε αυτή. Και θα προχωρήσω στην επόμενη μου ερώτηση. Φικίρα ρωτάρμα βάρτε τσόπτσι. Τι φικίρα ρωτάρμα Hayır, öyle bir durum yok. Yani birbirimizle görüştük, konuştuk. Bir seçimlere gidiliyor. Kıbrıs nerededir, ne durumdadır? Bütün bunları konuştuk. Όχι, δεν υπήρξαν διαφωνίες. Συναντηθήκαμε, συζητήσαμε, σήσαμε σε ποια φάση βρίσκεται η Κύπρος. Αυτά είπαμε. Benimle temas kurmayan bir Rum partisi vardır. Υπάρχει μόνο ένα Ελληνοκυπριακό κόμμα το οποίο δεν ήρθε σε επαφή μαζί μου. Bu da AKEL'dir. Και αυτό είναι το AKEL. Bizimle hiçbir zaman temas kurmadı, benimle veya bizim gazetemizle. Ούτε επαφή μαζί μας το AKEL, μαζί μου και με την εφημερίδα. Hiçbir zaman görüşmek için bizi de davet etmedi. Δεν μας προσκάλεσε ούτε μία φορά ποτέ για να συναντηθούμε. Davet etseler, görüşmüş olsalar, aramızda bir diyalog kurmaya çalışsalar, ben onlarla da görüşür, onlarla da konuşurdum. Fakat nedense AKEL bizden uzak durdu. Αν μας προσκαλούσαν, αν ερχόμασταν σε επαφή και με το ΑΚΕΛ, θα συνομιλούσαν και μαζί τους και θα είχαμε ένα διάλογο, αλλά για κάποιο λόγο αποστασιοποιούνται. Επειδή μου δίνει την ευκαιρία να κάνω αυτή την ερώτηση σε σχέση με το ΑΚΕΛ. Φυσικά, δεν δίνει η Τσιμπήρ στο Ραζαμάν. Μήπως βλέπουμε σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία το κίνημα το Για Σεμίν, ο ίδιος ο κύριος Σενέρ Λεβέν και άλλοι που είναι υποψηφοί, να επιτίθενται περισσότερο στο ΑΚΕΛ. Ο λόγος που το κάνουν είναι γιατί δεν τον έχουν καλέσει σε διάλογο όπως τα άλλα κόμματα. Που σε τσίμπτον εμεντέ, Σαγίν Σενέρ Λεβέν και Για Σεμίν χάρα και τι, με μπασκά και Σιμλέρ, çok fazla kele saldırıyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Çünkü sizinle temas etmediler. Bunun için mi yapıyorsunuz bunu? Hayır. Bir kere dediğim gibi AKEL bizimle şimdiye kadar hiç temas kurmadı. Όχι, όπως είπα και στην αρχή, το AKEL δεν είχε καμία επαφή μέχρι τώρα μαζί μας. AKEL'in kuzeydeki akıl hocaları, οι συμβουλάτορες του AKEL στο βορρά,
Oradaki Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Yine to Republikaniko Türkiye Komutan CTP. O parti de kuzeyde bize nefretle bakar. Bizimle bize düşman gibi bakar. Αυτό το κόμμα μας βλέπει ως εχθρούς εμάς, το CTP, και μας μισεί, θεωρώ. Dolayısıyla AKEL kuzeyde bizden hoşlanmayan bir partinin durumunu kendine alıp politika yaptı. Yani o da onun gibi hareket etti. Και θεωρώ ότι το ίδιο και το AKEL συμπεριφέρεται όπως το CTP και ακολουθεί την ίδια πολιτική εναντί εμάς. CTP bizi neden istemez? Γιατί δεν μας θέλει ο CTP? CTP Özker Özgür'ü partiden ihraç ettikten sonra όταν έβαλε τον Özker Özgür το CTP από το κόμμα ve Mehmet Ali Talat geldikten sonra και όταν ήρθε ο Mehmet Ali Talat oturdu ve askerle anlaştı. Κάθισε και συμφώνησε με το στρατό. Demirtaş bize Rum casusu dediydi. CTP de bize Türk casusu demeye başladı. Demirtaş μας αποκάλεσε κατάσκοπους των Ελληνοκυπρίων και τον CTP μας αποκάλεσε κατάσκοπους των Τούρκων. Bunu bize karşı askerle birlikte yaptılar, komutanlıkla birlikte. Αυτό το έκανα μαζί με το στρατό, με τη στρατιωτική διοίκηση. Neden? İtibarımızı sarsmak için. Γιατί για να κλονίσουν την υπόλοιψή μας. Gelip bu tarafta AKEL'e de söylediler. İrsan geldi, geldi ve bana AKEL. Ve AKEL de bizim Türk casusu olduğumuzu yaymaya başladı. Και το AKEL άρχισε να διαδίδει ότι είμαστε Τούρκοι κατάσκοποι. Ben bunu Dali'de Kavazoğlu'nun mezarı başında Andros Kipriano'ya sordum 3-4 yıl önce. İbevala αυτήν την ορούσιν πριν 30 χρόνια στο Δάλι, στον Άντρο Κυπριανό. Dedim ki CTP gelip size bizim casus olduğumuzu mu söylüyor? Και του ρώτησα, ήρθε τον CTP και σας είπε ότι είμαστε Τούρκοι κατάσκοποι. Evet dedi. Ne mi gibi? Mas. Ben de dedim ki Androbi Andros. Θα λίγο Androbi Andros. Androbi Andros dedim ben de. Androbi Andros. Αν εκλεγείτε, ποια θα είναι η πρώτη σας κινήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν Ευρωβουλευτής? Έρσε τσιλίρσενης, ηλκάρα και την εις μιλέτε και ο Ράγνε ο Ατζάκ. Και τι θα εισηγηθεί σε σχέση με την τουρκική γλώσσα? Δε τσιρτιλίτσιν neleri teklif edeceksiniz? Türk dili için. Benim aslında Türk dili için bir şey teklif etmem gerekmiyor. Eğer oraya Kıbrıslı bir Türk milletvekili seçilirse Avrupa Birliği'nin bunu kendisinin dikkate alması, düşünmesi gerekir. Βασικά θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί να προτείνω κάτι, να εισηγηθώ κάτι σε σχέση με την τουρκική γλώσσα. Αν εκλεγώ εγώ ως Τουρκοκύπριος Ευρωβουλευτής, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το λάβει αυτό από μόνη της υπόψη. Κύπρος είναι δύο γλώσσες, Ρούμτζα και Τούρκια. Η Κύπρος έχει δύο γλώσσες, τα ελληνικά και τα τουρκικά. Benim bunlardan çok daha önemli hedeflerim vardır. Έχω πιο σημαντικούς, πολύ πιο σημαντικούς στόχους από αυτό. En başta da 45 yıldır yılanlara yedirilen Maraş'ın kurtarılması vardır. Ο κυριότερος είναι να απελευθερωθεί το Βαρόσι, που είναι κλειστό και παραδομένο στα φίδια εδώ και 45 χρόνια. 45 yıldır yılanlara yedirilen Maraş benim için büyük bir utanç, büyük bir acıdır, çok büyük bir acıdır. Για μένα το Βαρόσι που είναι κλειστό εδώ και 45 χρόνια και το τρώνε τα φίδια, είναι μεγάλο, ένας μεγάλος πόνος και μεγάλη ντροπή. Şimdi sorulabilir, siz de sorabilirsiniz. Peki başkaları kurtaramadı da sen mi kurtaracaksın? Καλά, τώρα μπορεί να με ρωτήσει, οι άλλοι δεν το έσωσαν και θα σώσω εσύ. Bana göre... Επειδή είναι δημοσιογράφος, ξέρει και τις επόμενες ερωτήσεις που θα το κάνω. Καζέτεγι ολδούνους, ητσιν μιλιόρσουνους, γενέτζεκ, σορουλαρε. Bana göre geriye kalanlar Maraş için yeterli bir mücadele vermediler. Κατά τη γνώμη μου, οι υπόλοιποι δεν αγωνίστηκαν ικανοποιητικά για το Βαρός. Yıl 365 gün mü? 365 gün gündemimizde Maraş olmalıdır. Hayatımızın her anında Maraş olmalıdır. Ο χρόνος έχει 365 μέρες. Και στις 365 μέρες το Βαρόσι πρέπει να είναι στην ατζέντα μας. Ve Maraş'ın, κάθε στιγμή πρέπει να ζούμε και το Βαρόσι. Ve Maraş'ın eski sahiplerine teslim edilerek açılması Kıbrıs sorununun %80'inin çözülmesi demektir.
Και το άνοιγμα του Βαρουσού και η παράδοση του στους νόμιμους ιδιοκτήτες του σημαίνει επίλυση του κυπριακού προβλήματος κατά 85%. İkinci mesele çok önemli, başka bir mesele. Το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα. Ben Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıyım. Είμαι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Avrupa Birliği vatandaşıyım. Και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Avrupa Birliği 2004'te Kıbrıs'ı tam üye yaptı. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε την Κύπρο ως πλήρες μέλος της. Ancak güneyi aldı, kuzeyi Türkiye'ye bıraktı. Πήρε μόνο όμως τον νότο και άφησε τον βορρά στην Τουρκία. Ben Avrupa vatandaşıyım ama Türkiye'nin idaresinde yaşıyorum. Είμαι Ευρωπαίος πολίτης, αλλά ζω κάτω από τη διοίκηση της Τουρκίας. Πώς μπορούσε να γίνει αυτό που η στιγμή που είναι κατεχόμενο? Yani bu söylediğiniz nasıl olabilir? İşgal bölgesidir. Nasıl yapardı bunu? Türkiye'ye gerekli yaptırımları uygulamadı. Δεν επέβαλε τις απαραίτητες κυρώσεις στην Τουρκία. Bu güç elinde vardı. İstese bunu yapabilirdi. Έχει αυτή τη δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ήθελε θα μπορούσε να το έκανε. Ναι, αλλά αν το έκανε αυτό, αυτόματα, αυτομάτως θα αναγνώριζε το ψευδοκράτος. Ancak bunu yapsaydı otomatik olarak sahte devleti tanırdı. Hayır, sahte devleti tanıyacak değil. Türkiye'ye diyecek ki oradan git. 40 bin askerin vardır. 40 bin askerini al ve git oradan. Δεν θα αναγνώριζε το ψευδοκράτος. Θα έλεγε στην Τουρκία πάρε 40.000 στρατεύματος και φύγε από εκεί. Sen garantör müsün? İsen gidiyor değil mi? Garantör isen senin orada ancak bir miktar asker bulundurmaya hakkın vardır. 40 bin asker değil. Αν είσαι γκίτρια δύναμη, έχεις δικαίωμα να διατηρείς εκεί μόνο έναν αριθμό στρατιωτών, όχι 40.000. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τι θα γίνεται με το ψευδοκράτος όμως, θα διαλύονται την ίδια ώρα? Γιατί που σου λέει είναι τσοκ, ατσικ βενέτσι, αλλά σε αυτή τη βλέπετε... Αν δεχτούμε όλοι θα φύγουν τα στρατεύματα και τα λοιπά. Τα αλλαγιάκτη, έρθει ασκέρ και δεν τσεκτή. Ζάτε σαυτή τη βλέπετε, πήραν όντια φεθεδηλμέση γερεκιόρ. Ούτως ή άλλως το ψευδοκράτος πρέπει να διαλυθεί το νωρίτερο, μια ώρα αρχίτερα. Ξέρετε, στο σημείο αυτό θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Μπούν οχταδά σαν άβειρς στο Ρούσο. Επειδή, όπως είχε πει προηγουμένως, δεν φοβήθηκαν ούτε τους φασίστες ούτε τις απειλές, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα να απαντήσει μια ερώτηση. Daha önce faşistler den korkmadın, tehditler den korkmadın dedin. Bir soru soracağım şimdi sana. Κάτι το οποίο τον επικρίνουν, το οποίο έχει γράψει στις διάφορες ιστοσελίδες, κυκλοφορεί αυτό και θέλω να δώσει μια απάντηση αν ισχύει ή όχι. İnternette sana çok şeyler yazılıyor ve şu söyleniyor, şu yazılıyor senin için. Evet. Τρεις μέρες μετά την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στις 18 Νοεμβρίου του 1983. İlanından 3 gün sonra 18 Kasım 83 tarihinde με άθρον του στην Κύπρης που αθρογραφούσε τότε προστασυντά, πήρ γιαζδί γιαζδίν. Ακούστε τη φωνή μας, ήταν ο τίτλος του άθρου. Σε σημιζίν την λέγιν. Έλεγε σε κάποιο σημείο. Στη Βόρεια Κύπρο έχει ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, αδέσμευτο, αντιφασιστικό... Σιόλετε αντίν. Kuzey Kıbrıs'ta bağımsız, bağlantısız, antifaşist, antiratsistiko, antiırkçı, antisyonistiko και αντιστεκόμενο μικροσκοπικό κράτος. Αναγνωρίστε το. Küçük bir devlet kuruldu. Bunu και απευθύνονται τότε στα κράτη του σοσιαλιστικού μπλοκ. Ve σοσιαλιστ μπλοκ ülkelerine böyle bir çağrı yapardın. Şimdi siz düşünün ki benim aleyhimde propaganda yapmak isteyenler nelere sarılıyor? Σκεφτείτε τώρα τι πράγματα σκέφτονται αυτοί που θέλουν να κάνουν προπαγάνδα εναντίον μου. 40 yıl öncesine gittiler. Πήγαν πριν 40 χρόνια. Πριν 40 χρόνια. Şimdi bunlar AKEL'in Enosis istediği zamanlar, Enosis'in peşinde koştuğu zamanlar. Ben AKEL'e soruyor muyum? Sen niye Enosis istedin diye? Εγώ για παράδειγμα ρωτώ το AKEL για τον καιρό που το ίδιο ζητούσε την Ένωση.
Εγώ δεν σου ρωτώ γιατί εσείς θέλατε να είσαι. Εγώ κάνω ερώτηση, δεν θέλω μια ερώτηση, απάντηση. Το έχει γράψει αυτό, ναι ή όχι. Πήρ σωρού σωρά. Κεσυνήκλε, μπέν, όνομα σωλεμιόρου. Δεν το λέω σε εσάς. Όνομα σωλεμιόρου. Απαντώ. Πούναρ, μπαναγιαζανάρ, όρατα. Εκείνοι που τα γράφουν αυτά για μένα. ΑΚΕΛ'ΙΝ ΒΕ ΚΕΤΕΠΕΝΗΝ ΙΧΙΝΤΑΝ ΟΛΑΝ ΚΕΣΙΜΛΕΡΔΙΡ. Είναι κύκλοι εντός του ΑΚΕΛ και του ΚΕΤΕΠΕ. Σήμδι ΚΕ ΑΚΕΛ'ΙΝ ο ταραφτακή Κύπρουσι Τουρκ αδάινι ελινέν τούτουπ σοκακ σοκακ γεζδιρανέρ ζαμανντα ο ταρίχτε 15 Κασίμ 1983 μέγιστε γιασάσιν κακατέτζε διε ελκαλδιρανέρδιρ. Εκείνοι οι οποίοι τώρα κρατούν από το χέρι των υποψήφιων του ΑΚΕΛ και το γυρίζουν στα κατεχόμενα. Είναι εκείνη που εκείνη την εποχή, τον Νοέμβριο του 1983, σήκωσαν το χέρι στην ψηλά και είπαν, ενέκριναν την Τούδουβουκού και είπαν ζήτω Τούδουβουκού. 40 χρόνια önce sinegi derek hesap soracaksak, önce benim sormam gerekir. Αν θα πάμε πριν 40 χρόνια και θα ζητήσουμε από κάποιους να λογοδοτήσουν, πρέπει να ζητήσω και εγώ να λογοδοτήσουν κάποιοι. Αλλά ben yine de, Ένωση στην Θεσσαλονίκη sormayacağım. Δεν θα ρωτήσω όμως. Δεν θα ζητήσω από κανέναν να λογοδοτήσει για την Ένωση. Ama şunu sorabilirim. Μπορώ να ρωτήσω όμως το εξής. Ben 2004'te de adaylık için başvurdum. Το 2004 Avrupa Parlamentosu'na. Υπέβαλα ξανά υποψηφιότητα για Ευρωβουλευτής. Ama onların şimdi Kıbrıslı Türk aday olarak belirledikleri kişi o zaman gazetelere demeç verdi 2004'te ve ne dedi bilir misiniz? Όμως το άτομο που τώρα επέλεξαν αυτοί ως Τουρκο-Κύπριο υποψήφιο έδιδε συνεντεύξεις στις εφημερίες και ξέρετε τι έλεγε. Kıbrıslı Türkler bu seçimlere katılmamalıdır. Δεν πρέπει να λάβουν μέρος οι Τουρκο-Κύπριοι σε αυτές τις εκλογές. Kıbrıslı Türkler 6 sandalyeden ikisi için ayrı seçim yapma kavgasını vermelidir. Οι Τουρκοκύπροι πρέπει να αγωνιστούν για να διοργανώσουν χωριστές εκλογές για τις δύο έδρες που τους αναλογούν. Ναι, αλλά αυτό, κάτι άλλο. Έχω πάρει απάντηση και μας έχουν απομείνει μόνο δύο λεπτά. Τζεβάπαλμα. Είστε σωλιόρουμ, τζάβι, όνο τα σωλιόρουμ. Σας λέω τώρα την απάντηση. Ο ταραφτά ΚΚΤΕΚ ilan edildiğinde ben Kıbrıs Postası gazetesinde çalışıyordum. Όταν ανακηρύχθηκε η Τούδουβουκό, εγώ ήμουν στην Kıbrıs Postası εφημερία. Ben oraya hayallerimi yazdım. Olanı değil. Εκεί έγραφα τα όνειρά μου, όχι αυτό που έγινε. Ben ne dedim bilir misiniz? Ξέρετε τι είπα. O yazılarda, okuduğunuz yazının bütününde. Σε ολόκληρο εκείνο το άρθρο που διαβάσατε, ξέρετε τι είπα. Gelin adını Kuzey Kıbrıs Sosyalist Cumhuriyeti koyalım. Ελάτε να το ονομάσουμε Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Bakın dedim bütün topraklar Rumlardan elde ettiğiniz topraklar elinizde. Κοιτάξτε, είπα το έδαφος που πήρετε από τους Ελληνοκύπριους στα χέρια σας το κατέχετε. Fabrikalar da elinizde. Και τα εργοστάσια τα κατέχετε. Dağıtmayın bunları. Μην τα δώσετε. Bırakın kamunun elinde kalsın. Να μείνουν στο δημόσιο. Siz sosyalist bir devlet kurun. İdrisite ένα σοσιαλιστικό κράτος. Ve dönün güneye de deyin ki biz sosyalist bir devlet kurduk. Siz de sosyalizm kurun. Και πείτε στον Νότο, ειδού κάμαμε έναν σοσιαλιστικό κράτος, κάμετε εσείς ένα σοσιαλιστικό κράτος. O zaman anlaşalım. Και να συμφωνήσουμε τότε. Ben Denktaş'ın bunu yapmayacağını bilmez miydim? Δεν ήξερα εγώ θα κάνει αυτόν τον πράγμα ο Denktaş. Ben hayallerimi yazdım oraya. Yoksa olanı değil. Όχι αυτό που γίνει. Λοιπόν, κύριε Λεβέντ, μας έχει απομείνει μόνο ένα λεπτό. Μην τα κοιτάμε, σκάλτε θα γίνει. Κυκλοφορά μέσα στον κόσμο, μέσα στους Ελληνοκύπριους, μέσα στους Τουρκοκύπριους. Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνει, αν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα, είναι μια ερώτηση που κάνω σε όλους τους καλεσμένους. Και κλείνουμε και με το μήνυμά του μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, σας πάρω. Αλδούνος μεσάζιλαρ χάγγισι χαλτάν, δε πήρ μεσάζ βερινής, ότου σανιέ ήτσιντε. Χαλτάν αλδούν μεσάζιλαρ σούνναρ. Κύπρουσιν κουζέιντε. Τα μηνύματα που παίρνω από το λαό είναι τα εξής στο βορρά. Τουρκία'nin burada 45 yıllık işgaline karşı kuzeyde gerçek bir mücadele veren Sensing ve Afrika gazetesi. Εσύ και η εφημερίδα Αφρίκα είστε η μόνη που διεξάγεται έναν πραγματικό αγώνα κατά της κατοχής της Τουρκίας εδώ και 45 χρόνια. Αφρίκα γαζετεσί, ο ταραφτά ζάπτε δηλεμέαν τεκ καλέδιρ. Είναι το μόνο κάστρο που δεν έχει κατακτηθεί η εφημερίδα Αφρίκα. Που δουρούμδα.
AKEL'in en çok bizimle işbirliği yapması gerekmez miydi? Saftinin belirtisi mi bu zaten böyle bir dakika hani sinirgasya perişodur mazimas. Oysa AKEL bizi düşman ilan etti. Omos mas teoriyi ekstrus. Mas anagirik ekstrus. Neden? AKEL AKEL Türkiye'nin işgaline karşı çıkanlardan hoşlanmıyor mu? Δεν αρέσουν AKEL αυτοί που αντιδίσενται στην κατοχή της Τουρκίας. Çünkü Kıpriano gidip Çavuşoğlu ile kucaklaşıyor. O Kıpriano Türkiye'de. Gelgazede mi o Çavuşoğlu sin Türkiye. Ama aynı Çavuşoğlu Kıbrıs'a geliyor ve bana Rumcu diyor. O ίδιος Çavuşoğlu έρχεται στην Κύπρο και με αποκαλεί φίλο των Ελληνοκυπρίων. Yani ben Şener Levent Rumcu, Andros Kıpriano da onun dostu. Δηλαδή εγώ Şener Levent είναι ο παδός των Ελληνοκυπρίων και ο Άντρος Κυπριάνος. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Να πω ακόμα κάτι. Ama bir şey daha söyleyeyim. Ακόμα κάτι να πει το τελευταίο. Bakın mesela AKEL'in Kıbrıslı Türk adayını o taraftaki Bayrak televizyonu sık sık çıkarıyor. Aday oldu ve çıkarıyor onu. Ο Κύπριος υποψήφιος του ΑΚΕΛ βγαίνει συχνά στον Bayrak στην τουρκοκυπριακή τηλεόραση. Beni bir kere bile çıkarmıyor. Εμένα δεν με έβγαλαν ούτε μια φορά σε αυτήν την τηλεόραση. Askerin borazanı olan Bayrak bile AKEL'i tutuyor o tarafta. Ακόμα και το φερέφωνο του στρατού ο Bayrak στηρίζει το ΑΚΕΛ. Beni tutmuyor. Όχι εμένα. Dolayısıyla onun adayı seçilirse orada Türkiye'nin temsilcisi olur yalnız. Başka birinin değil. O ekprosobos tu aftus da yine ekprosobos tu Türkiye. Tamam. Tamam mı? Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σονελόε. Teşekkür ederim.